Φίλες και φίλοι, εάν κάποιος έπιανε ένα πινέλο να ζωγραφίσει την Κύπρο, σίγουρα τον Δήμο Έγκομης θα το ζωγράφιζε γαλάζιο. Με το υπέροχο γαλάζιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, της περήφανης μας παράταξης. Συναγερμικές και συναγερμικοί φίλοι, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για τα εγκαίνια του οικείματος της τοπικής επιτροπής Έγκομης. Αλλά αγαπητέ μου πρόεδρε της τοπικής και αγαπητοί συνεργάτες, μαζευτήκαμε εδώ και για ένα επιπρόσθετο λόγο. Γιατί γνιαζόμαστε για την πορεία της χώρας μας, αφού σε 8 μέρες από σήμερα ο κυπριακός λαός θα επιλέξει τους αντιπροσώπους του που θα τον εκπροσωπήσουν στην επόμενη πενταετία. Και η Κύπρος, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν είτε το δρόμο της σταθερής προοπτικής ή τον άλλο δρόμο, το δρόμο που μας πάει πίσω. Θεωρούμε πως δεν υπάρχουν περιθώρια να ρισκάρουμε για να πάμε τον τόπο πίσω. Και θα ήθελα απλά να ζητήσω από όλες και από όλους, αλλά και από ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, για κάποια δευτερόλεπτα να θυμηθούμε που ήταν η Κύπρος το 2013. Να φέρουμε στη μνήμη την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, την αγωνία, τις έγνοιες, τους κινδύνους που διέτρεχε η χώρα μας. Αλλά και να σκεφτούμε πού βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Η ωρεμότητα της κοινωνίας, οι θυσίες του συνόλου του κυπριακού λαού και των πολιτών μας βοήθησε να βγούμε από την κρίση, να βγούμε από το μνημόνιο, και πετύχαμε πολλά. Όμως η έξοδος από το μνημόνιο δεν είναι το τέλος του δρόμου. Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, και για μας προτεραιότητα είναι οι άνεργοι, προτεραιότητα είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας. Αλλά και σε αυτά πρέπει να θυμηθούμε το τι συνέβη και στη χώρα μας την περασμένη πενταετία και τι συμβαίνει σήμερα. Σε περιόδους που δαπανούσαμε αλόγιστα, βιώναμε την οικονομική ύφεση. Σε περιόδους που εφαρμόζαμε δήθεν φιλολαϊκές πολιτικές, τετραπλασιάζαμε την ανεργία, κουτσουρεύαμε το κοινωνικό κράτος, μισθούς και συντάξεις. Όλες οι περικοπές συντάξεων, μισθών και κοινωνικού κράτους επευλήθηκαν τον Δεκέμβρη του 2011 και του 2012, σε περιόδους που εφαρμόζονται δήθεν οι φιλολαϊκές πολιτικές. Και στα τελευταία 3 χρόνια, νοικοκυρεύοντας το κράτος, επαναχτώντας την αξιοπιστία της χώρας μας και την εθνική μας κυριαρχία, βλέπουμε να αποκλιμακώνεται η ανεργία. Από το 16% στο 12, ένας στους 4 άνεργους βρίσκουν δουλειά. Μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που χθες ανακοινώθηκαν επίσημα για το πρώτο τρίμηνο του 2016, η Κύπρος που βρισκόταν πριν 3 χρόνια πρώτου κινδύνου της οικονομικής χειροκοπίας να καταγράφει σήμερα τον τρίτο καλύτερο και πιο ψηλό
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η επιτυχία ανήκει στο λαό μας. Γι' αυτό και μέσα από αυτή την επιτυχία, το μέρισμα από αυτή την επιτυχία πάλι ανήκει στο λαό μας. Και χθες η κυβέρνησή μας αποφάσισε με βάση τις προτεραιότητές μας ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων και των χαμηλοσυνταξιούχων με επιπρόσθετα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν την περασμένη πενταετία κουτσουρεύοντο οι χαμηλές συντάξεις, 10 εκατομμύρια διατίθενται για τους ασθενείς. Επιτέλους να σταματήσει η λίστα αναμονής, γιατί ο κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα της ποιοτικής υπηρεσίας υγείας, και θα δικαιούνται οι ασθενείς είτε να τη χάνουν φροντίδα στα δημόσια νοσηλευτήρια με το πρόγραμμα να δουλεύουν επιπρόσθετες ώρες, είτε να επιλέγουν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας το ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Τέρμα πλέον οι ταλαιπωρίες των ασθενών. Προτεραιότητα μετά από δεκαετίες και λόγια από διάφορες κυβερνήσεις. Στο επίκεντρο ο ασθενής, και όχι μόνον όσοι εργάζονται στον τομέα της υγείας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο. Επιπρόσθετα, μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα οικονομικά αποτελέσματα να προχωρήσουμε μετεκλογικά σε σημαντικές μειώσεις φορολογιών, ενώ την προηγούμενη πενταετία αυξάνονται οι φόροι. Τώρα μπορούμε να μιλούμε για μειώσεις φόρων. Άρα οι επιτυχίες ανήκουν στο λαό και το μέρισμα των επιτυχιών στο σύνολο του λαού. Όμως είναι και κάτι εξίσου σημαντικό, κάτι που για δεκαετίες χρωστούσαμε στη νέα γενιά: την μείωση σε 14 μήνες της στρατιωτικής θητείας. Επιτέλους γίνεται πράξη και ανακοινώθηκε χθες η προκήρυξη 3.000 θέσεων για να μπορέσουμε να κάνουμε σε πράξη την πολιτική απόφαση για μείωση της θητείας. Παράλληλα, φίλε Δήμαρχε, ενώ στην περασμένη πενταετία δεν υπήρχαν αναπτυξιακοί προϋπολογισμοί, όλα είχαν σταματήσει. Σήμερα, εμείς που γυρίζουμε την Κύπρο 2 φορές την ημέρα, βλέπουμε σε ολόκληρη την Κύπρο εργοτάξια, έργα υποδομής που καθυστέρησαν εδώ και χρόνια να υλοποιούνται με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Βλέπουμε σιγά σιγά ξένες επενδύσεις αλλά και ντόπιες να θέλουν να προχωρήσουν και να επεκταθούν στην Κύπρο. Και το κάνουμε ξεκάθαρο: την ανεργία θα την μειώσουμε δραστικά μόνο μέσα από επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, αλλά και ένα μήνυμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο: θέλουμε την συνετή επιχειρηματική δραστηριότητα να βγάζει το λογικό κέρδος, αλλά να ανταποδίδει με αμυντικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Ο μικρομεσαίος να σέβεται τον εργαζόμενο, αλλά και ο εργαζόμενος με τον αξιοπρεπή του μισθό να παράγει για να κρατεί τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτή είναι η ισορροπία που πρέπει να κρατήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε, και είμαι βέβαιος, είμαι πεπισμένος, αν κρατήσουμε τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά μας, αν κρατήσουμε τη χώρα στη σωστή πορεία.
μέχρι το τέλος του χρόνου η ενεργία θα είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Για να μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια τους νέους μας, αλλά και να μπορώ να απευθυνθώ και σήμερα και στην κοινωνία και στους νέους ανθρώπους. Μέρος της κοινωνίας μας πλήρωσε σκληρό και βαρύ τίμημα. Είδαν κάποιοι τις περιουσίες τους να εξανεμίζονται. Είδαν κάποιοι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους να κλείνουν. Οι νέοι άνθρωποι είδαν τα οράματά τους για μια αξιοπρεπή θέση να γίνεται θρύψαλα και να βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας. Θα τους καλέσω να συμμετέχουν στις εκλογές. Η αποχή απλά μας πάει πίσω και επιβραβεύει τις πολιτικές που τους οδήγησαν να βιώνουν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι μέσα από τη σύνεση και θέλω καταλήγοντας να πω πως και επαναλαμβάνοντας με την οριμότητα της κοινωνίας, με τις θυσίες των πολιτών, πετύχαμε πολλά. Έχουμε αρκετά άλλα να πραγματοποιήσουμε και δεν πρέπει να ρισκάρουμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά να διασφαλίσουμε τη σταθερή πορεία της χώρας. Θα μιλήσω όμως στον επίλογο και με την καρδιά του συναγερμικού. Φίλες και φίλοι, πριν 40 χρόνια και βλέπω αρκετά ιστορικά στελέχη, ιδρύσατε με τον Γλαύκο Κληρίδη την ιστορική μας παράταξη. Ο Γλαύκος Κληρίδης παρέλαβε χάος το 1974 και οι πολιτικοί αντίπαλοι αναγνώρισαν ότι παρέδωσε κράτος. Πέτυχε σε μια κοινωνία βαθιά διχασμένη την εθνική συμφιλίωση. Μεταγενέστερα πετύχαμε το 2002 πάλι με μπροστάρι τον ιστορικό μας ηγέτη τη μεγαλύτερη επιτυχία του κυπριακού ελληνισμού και της Κύπρου, την ένταξη της Κύπρου στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αλλά και τα τελευταία 3 χρόνια είναι η μοίρα της παράταξής μας, θα έλεγα η αποστολή της παράταξής μας στα δύσκολα. Για τρίτη φορά με τον Νίκο Αναστασιάδη αυτή τη φορά να παίρνουμε μια χώρα υπό οικονομική χρεοκοπία και μέσα από αυτά τα ερείπια να επανεχτούμε την αξιοπιστία μας, την εθνική μας κυριαρχία και να βάζουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια. Φέτος που είναι 40 χρόνια, που ολοκληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού, σας θέλω και κάνω προσκλητήριο σε όλες και σε όλους τους συναγερμικούς να δικαιώσουμε τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού με ένα δυνατό Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμείνει η κυρίαρχη δύναμη για να ενισχύσουμε περαιτέρω την κυβέρνησή μας για μια δυνατή Κύπρο που την αξίζουν τα παιδιά μας, οι αγώνες σας, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για το αύριο. Να είστε καλά.